Ανησυχητικές είναι οι εικόνες σε εκκλησιαστικά μνημεία, τα οποία επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στους Δήμους Μινώα Παιδιάδας, Αρχανών Αστερουσιών και Γόρτινας. Υπάρχουν μέσα σε αυτά τα 40 όμως και ορισμένα μνημεία τα οποία είναι σε προχωρημένη ετοιμορροπία. Έχουν υποστεί βλάβες τέτοιες που θα μπορούσαν με τους μετασεισμούς να καταρρεύσουν και υπάρχουν και ένα-δύο που κατέρευσαν. Μιλάω για το Φρούριο των Θόλων, στο οποίο κατέρευσε ένα μεγάλο τμήμα και δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει δυνατότητα και αποκατάστασης γιατί ήταν ήδη διαρρυπωμένο. Και μιλάω και για τον παρακείμενο ναό. Πρόκειται για μνημεία που χρονολογούνται πριν το 1830. Ορισμένα παρουσιάζουν ρηγματώσεις, ενώ άλλα έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες, όπως μας ανέφερε η Βασιλική Σιθιακάκη. Η καλύτερη ζημιά έγινε στα δύο μνημεία που βρίσκονται στους Θόλους, πάνω στο βουνό. Έχουμε πολύ σοβαρές βλάβες στους δύο ναούς που είναι στα παλαιά νεκροταφεία μεταξύ Αρκαλοχωρίου και Αρχοντικού. Η λίστα με τα λαβωμένα μνημεία ολοένα και μεγαλώνει. Έχουμε και ένα μνημείο στο Χουδέτσι υποκατάρρευση. Τα δύο μνημεία στο Χουμέρι έχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα και μετά έχουμε και άλλα τα οποία έχουν μετρίου βαθμού. Πρωταρχικός στόχος της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου είναι η άμεση λήψη σωστικών μέτρων, όπως αντιστήριξες, υποστηλώσεις, περιδέσεις και όχι μόνο. Είναι αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, διότι η εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης παίρνει πολύ χρόνο και μέχρι τότε θα τα χάσουμε τα μνημεία, αν δεν πάρουμε μέτρα. Προς την κατεύθυνση αυτή κατατέθηκε αίτημα προς το Υπουργείο ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση από τα ειδικά κονδύλια φυσικών καταστροφών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούμε το συντομότερο δυνατό και μέσα από το κονδύλι αυτό να μπορέσουμε και να προσλάβουμε εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά πολιτικούς μηχανικούς που έχουμε έλλειψη. Επόμενος στόχος της εφορίας αρχαιοτήτων είναι η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την αποκατάσταση των μνημείων. Παράλληλα έχουμε κάνει και μία συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, ούτως ώστε να μπορέσει η Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα ερευνητικού τύπου για να εκπονηθούν οι μελέτες τελικής αποκατάστασης αυτών των μνημείων.